Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, τι έχετε καταλάβει από αυτό? Διότι εδώ η αντιπολίτευση λέει ότι ακόμη και βουλευτές κυβέρνησης διαφωνούν. Από το Κινάλ βγήκε βουλευτής ο Καστανίδης και λέει δεν είναι ρύθμιση αυτή. Εσείς τι έχετε καταλάβει? Ποιος ωφελείται? Δυστυχώς αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε είναι ότι υπάρχει μια σπουδή στο να καλυφθούν θαλασσοδάνεια κομμάτων. Στην ουσία να δοθεί μια άτυπη ασυλία σε όσους τραπεζίτες υπέγραψαν τα συγκεκριμένα δάνεια. Όμως ο απλός πολίτης, έστω και για 5 και 10 και για 15.000 ευρώ, χάνει αυτή τη στιγμή το σπίτι του. Διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα, Τετάρτη, είναι η μέρα ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Ήδη από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, κάποιοι συμπολίτες μας, στο Ηράκλειο της Κρήτης και σε όλη την ελληνική επικράτεια, χάνουν το σπίτι τους. Και δυστυχώς για αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχει καμία σπουδή. Δεν περνιέται κανένα νομοσχέδιο και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Όμως για τα δάνεια των κομμάτων, ναι, τα οποία τα παίρνανε εν ώψη μελλοντικών επιδοτήσεων, και εγώ βεβαίως διερωτάμε. Δηλαδή θεωρούσαν ότι ΕΣΑΗ θα έχουν τα ίδια ποσοστά και θα εκλέγονται πάντα στη Βουλή, οπότε θα μπορούν και να αποπληρώνουν τα δάνεια. Πώς δινόντουσαν και τα δάνεια αυτά? Μάλιστα. Μα αυτό, όπως το είπατε, έτσι δινόντουσαν. Στην προοπτική ότι εγώ για 20 χρόνια θα είμαι πρώτο ή δεύτερο κόμμα. Έχετε δίκιο. Έτσι δινόντουσαν. Αυτό είναι ένα, αν θέλετε, είναι ένα σημείο αιχμής. Διότι ας πούμε ότι εγώ έχω ένα δικό μου κόμμα, σήμερα έχω 40%. Παίρνω μια κρατική επιδότηση 10, 15, 20 εκατομμύρια ευρώ. Όμως, αν αύριο δεν είμαι στη Βουλή, θα έχω 0 επιδότηση, ή αν αύριο έχω 5%, θα έχω 2 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση. Επομένως, πώς κάποια κόμματα έχουν δάνεια της τάξης των 100, 150 εκατομμυρίων και 200 εκατομμυρίων ευρώ? Πώς θα αποπληρωθούν τα δάνεια αυτά, με τι εγγυήσεις? Γιατί σας το λέω με τι εγγυήσεις, πέρα της κρατικής επιχορήγησης? Δεν έχουμε οικογένειες στην Ομοσπονδία, όπου για ένα άνθρωπο τάξης των 80 ή 100.000 ευρώ, πέρα του πρωτοφυλέτου που ήταν ο πατέρας, υπέγραψε σαν συνοφυλέτρια η μητέρα, υπέγραψε σαν εγγυητής ο πατέρας του πατέρα και η μητέρα, και σαν τρίτη εγγυητής ο πεθερός. Δηλαδή όλη η οικογένεια ενεπλάκη για να δάνει τη τάξη των 80 και 100.000 ευρώ. Σε αυτά τα δάνεια, πέρα της κρατικής επιδότησης, που μέλλοντικά θα έπαιρνε το κόμμα, ποιος άλλος εγγύθηκε και πώς δόθηκαν? Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι έχετε κρίσιμη συνάντηση, δύο υποερωτήματα, κύριε Πρόεδρε, θέλω, και θέλω να μου απαντήσετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε από αυτό. Ερώτημα πρώτον. Σοβαρά τώρα πιστεύετε, μετά από τόσα χρόνια, δεν θέλω εγώ ονόματα, δεν είναι αυτός ο στόχος, το φαινόμενο θέλω να δείξουμε. Μετά από τόσα χρόνια, το κράτος, το ελληνικό, το όσο ξεχαρβαλωμένο, και το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα δεν ξέρει ποιοι είναι οι πραγματικά στρατηγικοί κακοπληρωτές και ποιοι είναι οι φτωχοδιάβολοι και οι ανήμποροι? Θα σας απαντήσω κυριολεκτικά, επιγραμματικά. Φυσικά γνωρίζουν πλήρως και με ονοματεπώνυμα, είναι καταγεγραμμένοι και είναι ένα ποσοστό της τάξης του 10 με 15%. Μάλιστα. Ερώτημα δεύτερο, το πιο κρίσιμο. Τελειώνει η χρονιά, κύριε Κρητικέ, και είδα ένα πόρισμα δικό σας, της Ένωσης σας, της Ομοσπονδίας, ότι και το σύστημα των 120 δεν περπάτησε. Ο νόμος Κατσέλη, καληνύχτα, τέλειωσε η προστασία της πρώτης κατοικίας. Υπάρχει κενό? Θα σας πω ότι έχετε μια χαοτική κατάσταση, την οποία θα σας τα πω με νούμερα πολύ, πολύ σύντομα. Από σήμερα που μιλάμε μέχρι την 31/10/19, δηλαδή μέχρι και τα Χριστούγεννα, έχουμε 7.000 πληστηριασμούς πρώτης και κύριες κατοικίας. Από 1/1/2020 και μηνιαίως θα γίνονται 3.000 πληστηριασμοί πρώτης και κύριες κατοικίες. Πιστεύω τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Μάλιστα. Άρα, αν δεν υπάρξει μία φόρμουλα νέα, κύριε Κρητικέ, θα έχουμε δράματα. Αυτό μου λέτε. Θα έχουμε όχι απλώς δράματα, θα έχουμε μία αποδόμηση και αποστάθμιση του κοινωνικού ιστού με καταλυτικές οικονομικές επιδράσεις. Διότι όταν θα βγουν εκτός κατανάλωσης και εκτός αγοράς δεκάδες χιλιάδες, όπως σας είπατε, φτωχοδιάβολοι, ποιος θα κινήσει την αγορά στη βάση της? Όχι βέβαια οι μεγαλοπενδυτές,